Επιστρέψαμε φίλοι μου και να καλωσορίσω τώρα την δικηγόρο και διαμεσολαβήτρια την Σοφία Τσιπτσέ για να μιλήσουμε αυτό που ήδη προανήγγειλα, τα κόκκινα δάνεια. Κυρία Τσιπτσέ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ένα μεγάλο, θα πω, μια λέξη η οποία είναι και επίκαιρη, κυρία Τσιπτσέ, γιατί είναι τουρκική προέλευση, ή ένα μεγάλο νταλγκά, θα έλεγα εγώ. Mm. Δυστυχώς όχι με την καλή έννοια την ερωτική, αλλά με την έννοια του βάρους που έχουν πάρα πολύ άνθρωποι εδώ και χρόνια, τώρα με την κρίση, με όλα αυτά τα οποία κοκκινίζουν τα χρέη και βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν και είναι ένα μεγάλο δυσβάσταχτο έτσι, κομμάτι που κουβαλάνε, γιατί ακόμη και για μικρά ποσά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και ειδικά οι τίμοι, οι οικογενειάρχες, οι άνθρωποι που έχουν μάθει όλη τους τη ζωή να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Για 1.000 ευρώ, για 500 ευρώ, για 1.500 ευρώ, για 2.000, για 3.000, αισθάνονται ότι αυτό είναι ένα βάσανο καθημερινό. Εσείς που έρχεστε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, με αυτούς τους ανθρώπους, μάλλον, με αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο? Είναι πραγματικά, όπως είπατε, νταλγκάς, που ήδη αυτός ο νταλγκάς μετράει 8 χρόνια τουλάχιστον. Και αφορά μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων, Ελλήνων, πολιτών, που το ιδιωτικό χρέος, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, έχει αυξηθεί και έχει ξεπεράσει το δημόσιο χρέος. Μιλάμε λοιπόν για ένα κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δηλαδή που αντιμετωπίζουμε τα κόκκινα δάνεια δεν είναι το πρόβλημα του κάθε οικογενειάρχη. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που αφορά όλους, ακόμα και αυτούς που δεν οφείλουν. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να οδηγηθεί στην ανάπτυξη αν υπάρχει το πρόβλημα τα κόκκινα δάνεια. Εγώ θέλω να πω στους φίλους μας ότι αν υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να ρωτήσει, μπορεί απευθείας να το ρωτήσει στον αέρα. Πάντα σχολιάζουμε πολύ ευγένεια, μόνο αυτό θέλουμε, και πολύ συντομία, δηλαδή πολύ σύντομα, έτσι ώστε να είναι ανοιχτή η γραμμή. Το 88-69-03 αστική χρέωση είναι στη διάθεσή σας, αν κάτι θέλετε να ρωτήσετε πάνω σε αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε, στα κόκκινα δάνεια. Θέλετε λίγο, κυρία Τσιπτσέ, να μας ορίσετε τι σημαίνει κόκκινα δάνεια? Κόκκινα δάνεια είναι όταν υπάρχει μία οφειλή η οποία έχει κοκκινήσει. Τι σημαίνει ότι έχει κοκκινήσει? Ότι έχει ξεπεραστεί το χρονικό πλαίσιο που μπορούσαν να κάνουν την αποπληρωμή της, δηλαδή. Να κάνουν την αποπληρωμή. Κάθε μήνα γνωρίζουμε ότι πρέπει να δίνουμε τη δόση. Αν ξεπεραστεί αυτό το διάστημα και μάλιστα αν ξεπεραστούν οι 3 μήνες, τότε πλέον το δάνειο κοκκινίζει. Ναι. Μιλάμε για δάνεια τα οποία τι είναι? Στεγαστικά, είναι εμπορικά, είναι με τράπεζες, είναι τι? Υπάρχουν πολλές κατηγορίες δανείων. Είναι τα καταναλωτικά δάνεια, τα δάνεια δηλαδή που πήρε κάποιος οφειλέτης για να καταναλώσει κάτι, για να αγοράσει κάτι. Δηλαδή μέσω μιας πιστωτικής. Μέσω μιας πιστωτικής και κανονικά με σύμβαση καταναλωτικού δανείου. Αυτά είναι από παλιά χρέη, τότε που μας έδιναν οι τράπεζες, πάρε και εσύ και αυτή την κάρτα, πάρε και αυτό το δάνειο, πάρε για να κάνεις διακοποδάνειο, πάρε και έτσι, δεν είναι? Όλα τα χρέη είναι από παλιά. Είναι όλα δυστυχώς εκείνη την περίοδο, την καλή, εγώ βάζω εντός εισαγωγικών καλή, που ζούσαμε μια ιδεατή πραγματικότητα, μια εικονικά ιδεατή πραγματικότητα. Νομίζαμε ότι είμαστε πλούσιοι, η μισθή μας ήταν πάρα πολύ καλή. Σύμφωνοι. Ας μην, βέβαια δεν μπορούμε τώρα ούτε είναι επί του παρόντος, ούτε και είναι αυτό το θέμα μας να εξετάσουμε γιατί, πώς και τι κάναμε και πόσα λάθη κάναμε. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εκείνη την περίοδο οι τράπεζες μας παρακαλούσαν να πάρουμε και κάρτες και δάνεια να βγάλουμε. Και ακόμη και θεωρώ ότι και οι πιο, ας πούμε, οι πιο σόφρονες, ένα ψιλοδάνειο, μια ψιλοκάρτα την είχανε. Δηλαδή, και να, όσο σοβαρός και να ήσουν, όσο και να έλεγες ότι δεν έχω να απλωθώ και να κάνω και να ράνω, όταν ο άλλος σε πολιορκούσε και σου έλεγε «έλα μωρέ, θα πάρεις και πάρε και δεν έχεις και μπορείς να το κάνεις και, να... και γιατί να μην μπεις και εσύ σε αυτή τη διαδικασία» και έβλεπες όλοι γύρω σου να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, έμπαινες και εσύ τελικά. Μα κυρία Τσόρμπα, γι' αυτό το λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί είχε γίνει εκείνο το διάστημα μια υπερχορήγηση δανείων χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Όταν δηλαδή η τράπεζα χορηγούσε σε άτομα ανέργους ή σε άτομα με χαμηλό εκαθαριστικό χωρίς καμία εγγύηση υπέρογκα ποσά, ήταν λογικό να φτάσουμε κάποια στιγμή εδώ που φτάσαμε και να σκάσει αυτή η φούσκα της υπερχορήγησης δανείων. Το θέμα είναι ότι αυτό που θα έπρεπε να μας βοηθήσουν, να ελέγξουν ή εν πάση περιπτώσει και το κράτος και οι ίδιες οι τράπεζες να το ελέγξουν για να μην φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε κατόπιν, αντί να το κάνουν, το πληρώνουμε εμείς και το πληρώσαμε με κεφαλαιοποιήσεις, με συνεχώς, με το να μην δίνουν πια χρήματα για να
δανειοδοτήσουν επιχειρήσεις και όλο αυτό το πρόβλημα που έχουν πια η ελεύθερη αγορά και οι επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν πρόβλημα που δεν μπορούν να πάρουν χρήματα για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Δυστυχώς, λοιπόν, πάμε... αλυσιδωτά πάνε όλα αυτά. Δυστυχώς υπάρχει ευθύνη και από την τράπεζα, αλλά αυτή τη στιγμή η ευθύνη μετακυλείται καθαρά στον υπερχρεωμένο οφειλέτη, ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση, γιατί δεν μπορεί ακόμα και με τα υπάρχοντα νομικά εργαλεία, δεν μπορεί αποτελεσματικά να ρυθμίσει τις οφειλές τους. Και πρέπει να υπογραμμιστεί, και το τονίζω, ότι η τράπεζα όταν χορηγούσε τότε δάνεια, δεν χορηγούσε δικά της λεφτά, χορηγούσε λεφτά καταθετών. Οπότε είχε ευθύνη να δανειοδοτεί με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Και φυσικά για άλλη μια φορά αυτό που λέτε, τι διαπιστώνει ο πολίτης, ότι όταν ο ίδιος χρωστάει το οτιδήποτε, του δεσμεύουν λογαριασμούς, του παίρνουν, του ανοίγουν θηρίδες, του παίρνουν από την τράπεζα και τον μισθό του που μπαίνει και τον κατάσχουνε, αλλά όταν το κράτος ή οι τράπεζες που λειτουργήσαν έτσι χρωστάνε σε αυτόν, δεν γίνεται τίποτα, δεν ανοίγει μύτη. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία κύρωση. Έτσι, αυτή τίποτα. Είναι η ανισομέρεια που υπάρχει. Και η αδικία. Και προσπαθούμε αδικία και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο τα νομικά εργαλεία που αυτή τη στιγμή μας παρέχονται ή δίνοντας κάποιες εισηγήσεις και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από την πρακτική μας εμπειρία, προκειμένου να ακουστούν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν και να βελτιώσουν τα νομικά εργαλεία, να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Κύριε Τσιπτσέ, ερώτημα πριν περάσουμε στην έτσι, εξέταση όλων των περιπτώσεων. Επειδή είστε διαμεσολαβήτρια, αλλά συγχρόνως γνωρίζετε και τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα, σταμάτησαν αυτά τα ενοχλητικά τηλεφωνήματα για τις πιστωτικές που, ή για τα δάνεια που δεν έχουν εξυπηρετηθεί και για τα καταναλωτικά και από τις τράπεζες και από τις εταιρείες που είχαν αναθέσει να παίρνουν τηλέφωνα και να λένε δεν έδωσες τη δόση κλπ.? Πλέον είναι υποχρεωτικό να σταματήσουν, γιατί η όχληση αυτή, χωρίς να γίνει μάλιστα και εξακρίβωση και χωρίς να υπάρχει συνένεση του οφειλέτη και του φυσικού προσώπου, είναι πλέον με τον νόμο, με τον κανονισμό των προσωπικών δεδομένων, είναι παράνομο. Και μάλιστα έχει πέσει πρόσφατα και ένα πρόστιμο σε γνωστή τράπεζα για καταπάτηση των δικαιωμάτων. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος τον ενοχλεί τώρα κάποια εταιρεία για μια τράπεζα ή για ένα δάνειο που έχει οτιδήποτε, παίρνει τηλέφωνο και τον ενοχλεί. Τι μπορεί να κάνει, τι πρέπει να κάνει? Αν δεν έχει συνενέσει για την ενόχληση αυτή και αν δεν έχει γίνει η εξακρίβωση των στοιχείων για να μπορεί να δει ο υπάλληλος ότι πραγματικά μιλάει με το συγκεκριμένο άτομο και όχι με κάποιον άλλον, δεν είναι παράνομο, αντίκειται στο κανονισμό και μπορεί κανονικά να πράξει όλα αυτά που προβλέπει ο κανονισμός, δηλαδή να κάνει καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού. Πάμε τώρα στα δάνεια, λοιπόν. Είπαμε αφορούν τα πάντα, από ένα στεγαστικό μέχρι ένα απλό καταναλωτικό ή μια πιστωτική κάρτα ή οτιδήποτε. Αυτό το οποίο διάβασα, ότι θα υπάρξει τώρα μια τελευταία ευκαιρία για 120.000 οφειλέτες, για 120 δόσεις, και τι γίνεται και με τον νόμο Κατσέλη, για να τα μάθουμε λίγο αυτά. Να πάρουμε από το τελευταίο που ξεκινήσατε, για τον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με όσα ακούγονται, 31-12 του παρόντος έτους ο νόμος Κατσέλη λύγει. Θα αποτελεί παρελθόν. Ναι, θα αποτελεί παρελθόν, εκτός αν τελευταία στιγμή ακουστεί ότι θα υπάρξει κάποια σύντομη όμως παράταση του νόμου. Υπάρχουν δύο θεωρίες γι' αυτό το λήξη, ότι ο νόμος Κατσέλη ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση, οπότε λογικό είναι εφόσον έχουμε βγει από τα μνημόνια να λύγει. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία όμως, η οποία θεωρώ πως είναι και η επικρατέστερη, ότι δεν ήταν ένας μνημονιακός νόμος, ήταν ένας νόμος που ήρθε για να ρυθμίσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και θεωρώ πως πρέπει να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του. Πρέπει δηλαδή να δοθεί πάσα οπωσδήποτε, γιατί είναι ένας νόμος που σώζει πολλά φυσικά πρόσωπα, προστατεύει την κύρια κατοικία και ρυθμίζει τα δάνεια των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Μπορεί βέβαια οι προϋποθέσεις να είναι πολύ στενές, αλλά εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις και υπάρχουν, κάποιος οφειλέτης μπορεί να σωθεί από αυτό το νόμο. Mm-hmm. Άρα προλαβαίνουν ακόμη κάποιοι. Προλαβαίνουν ακόμα, ναι. Μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους. Ναι. Βέβαια, οι υποθέσεις μπορούν να δικαστούν και μετά από 2 και 3 χρόνια, δεν έχει σημασία. Μας ενδιαφέρει το πότε θα κατατεθεί η αίτηση. Αυτό που ακούμε, ότι κάτι έρχεται να τον αντικαταστήσει κλπ., δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα. Δεν έχει αποσαφινιστεί. Από ό,τι ακούμε, η κυβέρνηση μελετάει ένα σχέδιο προστασίας της κύριας κατοικίας σε συνδυασμό με τη Συμφωνία των Τραπεζών. Ακόμα δεν έχει όμως επισημοποιηθεί για να μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τις προϋποθέσεις. Πάντως, ένα είναι
σίγουρο ότι η προστασία της κύριας κατοικίας πρέπει να προστατεύεται είτε μέσω του νόμου Κατσέλη είτε μέσω κάποιου άλλου θεσμικού πλαισίου. Και εξάλλου είναι και ένα πενοευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η προστασία της κύριας κατοικίας. Την ίδια ώρα, βέβαια, ακούμε και για τους πληστηριασμούς, οι οποίοι όσο πάνε γίνονται και περισσότεροι και έχουν αρχίσει να γίνονται και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Πληστηριασμός, βέβαια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στην πρώτη κατοικία. Έτσι. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, υπάρχει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ευελπιστώ να υπάρχει, όπως είπαμε, και μετά από το νέο έτος. Ναι, μιλάμε για μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν ακουστεί ότι θα γίνουν 3.000 πληστηριασμοί και από το νέο έτος έχουν ακουστεί για 20.000 πληστηριασμοί. Μιλάμε δηλαδή ότι πλέον υπάρχουν στενά περιθώρια διαπραγματεύσεων, ο κλειός σφίγγει, οι πληστηριασμοί είναι κάτι το οποίο προβλέπεται από τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, δεν είναι δηλαδή απόφαση της κυβέρνησης ή δεν αφορά την κυβέρνηση, είναι δηλαδή ένα στάδιο που προβλεπόταν εδώ και καιρό. Οπότε αν κάποιος δεν κάνει αποτελεσματικά βήματα μέσα από τα νομικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση υπερχρέωσής του, τότε ναι, θα οδηγηθούμε σε πληστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του και της κινητής. Άρα πρέπει κάποιος εγκαίρως να δράσει, αυτό λέτε. Ναι, να μην περιμένει την τελευταία στιγμή, γιατί θα το βρει μπροστά του. Εννοείται, δεν πρέπει να περιμένει την τελευταία στιγμή, γιατί επιβαρύνεται και με τους τόκους υπερημερίας οι οποίοι κεφαλοποιούνται. Τώρα, επίσης αυτό που διαβάζουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους και έχουν οφειλές. Γιατί οφειλές πρόκειται, έχουν οφειλές προς το ταμείο τους, έχουν οφειλές προς το... Ποικίλες. Ό,τι οφειλές και να έχουν αφορά δηλαδή. Αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία, αφορά το δημόσιο, αφορά η πιθανότατα το ΙΚΑ, αφορά κάποια δάνεια επιχειρησιακά ή και τα αστικά του δάνεια. Υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα, υπήρχε ένα, θα έλεγα, κοινό νόμου για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, δηλαδή για τους ανθρώπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν κλείσει τα μπλοκάκια τους, είχαν όμως αναπτύξει κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα χρέη, και αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι, δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, γιατί δεν μπορούσαν να υπαχθούν ούτε στο νόμο Κατσέλη, γιατί επειδή ήταν έμποροι, θεωρούσαν, ο νόμος Κατσέλη θεωρούσε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί, γιατί είχε την εμπορική ιδιότητα και άρα την πτωχευτική ικανότητα, ούτε μπορούσε να πάει να ρυθμίσει τα χρέη του με βάση τον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί βασική προϋπόθεση για τον εξοδικαστικό είναι να είναι η επιχείρηση ενεργή και βιώσιμη. Οπότε αυτή η κατηγορία των ανθρώπων έμενε μετέωρη, χωρίς καμία προστασία. Και βέβαια αυτό που αναφέρεται για τον εξοδικαστικό, θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε αντιληφθεί, χωρίς να ξέρω ακριβώς, αν και έχουμε παρουσιάσει κάποιες φορές τι περιλάμβανε, αυτό που έχουμε αντιληφθεί περισσότεροι είναι ότι ο εξοδικαστικός τελικά, ενώ τον περίμεναν πάρα πολύ καιρό επιχειρήσεις και πάρα πολύ κόσμος, μπήκανε πάρα πολύ λίγοι με τις προϋποθέσεις που θέτει. Άλλαξε κάτι ως προς αυτό? Όχι, συνεχίζει να είναι ένας δύσκολος νόμος. Ήμουνα και εγώ από τους αισιόδοξους που τον περίμενα τον εξοδικαστικό. Μου άρεσε σαν θεωρία και πραγματικά σαν θεωρία είναι ένας πολύ καλός νόμος. Στην πράξη όμως είδαμε ότι ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχει εφαρμοστεί και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Ίσως όχι τόσο πολύ για τις προϋποθέσεις που θέτει, γιατί θεωρώ, συμφωνώ με τις προϋποθέσεις ότι ο εξοδικαστικός πρέπει να αφορά τις βιώσιμες επιχειρήσεις και όχι τις μη βιώσιμες. Αλλά ως προς την λειτουργικότητά του, η πλατφόρμα είναι πάρα πολύ δύσκολη, χρειάζεται τη συμμετοχή πολλών επαγγελματιών για να μπορούν να υποστηρίξουν την αίτηση του οφειλέτη. Χρειάζεται δηλαδή η παρουσία κάποιου νομικού συμβούλου, κάποιου οικονομολόγου, ο συντονιστής ή κάποιος εκτιμητής της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι δαπανηροί, οπότε το όγκος της δαπάνης είναι τεράστιος και πολλοί οφειλέτες δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν. Μάλιστα. Τώρα σας διάκοψα γιατί λέγαμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ότι αυτό το κενό που υπήρχε έρχεται τελικά να το καλύψει τώρα ένας νέος νόμος. Ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους πρόσφατα έβγαλε ανακοίνωση ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχουμε ανακοινώσει με ρύθμιση για αυτή την κατηγορία επαγγελματιών. Ακόμη δεν έχει γίνει η ρύθμιση. Αλλά έχει ανακοινωθεί. Αλλά περιμένουμε, άρα ξέρουμε καθόλου για πόσους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει αυτή η κατηγορία? Δεν είναι πρόκειο, αλλά είναι πάντως αρκετή. Είναι αρκετή, το είχα διαβάσει και εγώ ότι και γενικότερα, επειδή κατά καιρούς εδώ από συνδέσμους, συλλόγους ελευθέρων επαγγελματιών φιλοξενούμε κόσμο, ήταν ένα μόνιμο αίτημα και μάλιστα είχαν πολλά χρέη άνθρωποι προς τον ΟΑΕ, θέλω να πω, τον τωρινό ΕΦΚΑ, που έχουν περάσει όλοι, που έχουμε περάσει όλοι ασφαλισμένοι, όπου δεν μπορούσε να γίνει η ρύθμιση, γιατί άμα γινόταν
ρύθμιση και ανταποκρίνονται στο παρελθόν, πώς θα πλήρωναν και τα καινούργια, δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο θέμα γενικά. Τα καινούργια μπαίνουν, λαμβάνονται υπόψη για την ικανότητα αποπληρωμής των προηγούμενων ρυθμίσεων. Mm-hmm. Οπότε αυτό δεν αφορά, δεν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό λύνεται. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε πλαίσιο. Δεν μπορούσαν ούτε να πάνε στον νόμο Κατσέλη, ούτε και στον εξοδικαστικό, όπως προείπαμε. Απλώς ξέρετε, κυρία Τσιμψέτ, σας ακούω τώρα με προσοχή. Ευτυχώς δεν είμαι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και ευτυχώς με μικρά χρέη, με κάτι πιστωτικές, αλλά πιο μικρά χρέη, που ας πούμε ότι μπορώ να τα κουτσοβολέψω. Αναρωτιέμαι όμως, ένας άνθρωπος που είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή που, εν πάση περιπτώσει, και έχει και ένα στεγαστικό και έχει και κάποια άλλα, είναι τόσα πολλά. Τα εισοδήματα είναι τόσο λίγα, που είναι, πρέπει να παρακολουθεί και να έχει εσάς γυναίκα του, έναν άλλον φοροτεχνικό να έχει αδελφό, έναν άλλον λογιστή να έχει εξάδελφο πρώτο. Δηλαδή πρέπει να έχει στο σόι γύρω του κολλητούς, για να μην του παίρνουν λεφτά όλα αυτά, για να μπορεί να ενημερώνεται για όλα αυτά, νέες διατάξεις, αυτό το καινούργιο, το άλλο. Αν ακούει τώρα κάποια πράγματα και έχει μια δυνατότητα να ξυλιαστεί κάποια πράγματα από εκεί και πέρα, πού να τα μάθεις όλα αυτά, τι ακριβώς μπορεί να γίνει, πού να μπεις, πού να κάνεις, όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να τα διερευνήσεις περισσότερο, να βρεις ειδικούς, να σου πούνε. Είναι μεγάλος όγκος. Έτσι δεν είναι? Όλοι λίγο πολύ έχουμε γίνει οικονομολόγοι, δικηγόροι από αυτά που ακούμε, ασχολούμαστε με κάποιους ορισμούς που παλιά δεν τους ξέραμε καν, δηλαδή το business plan, σχέδιο αποπληρωμής κτλ. Είναι πολύ οικίες πλέον έννοιες, γιατί ακούγονται από τη τηλεόραση. Όμως πραγματικά, επειδή είναι τεράστιος όγκος των προφοριών και είναι πολύ δύσκολο το να κάνει κάποιος κάποια αίτηση, είτε για το ένα καθεστώς είτε για το άλλο, χρειάζεται πραγματικά συμβούλους δίπλα του. Γι' αυτό θεωρώ ότι για να γίνουν πιο αποτελεσματικά τα νομικά εργαλεία πρέπει να αυτοματοποιηθούν. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Τώρα θέλω τη γνώμη σας για το τι γίνεται και με το ελευθετικό φράγκο, γιατί ξέρω τώρα σε σχέση Δεκέμβρη περιμένουμε κάποια απόφαση. Περιμένουμε την απόφαση από την Ολομέλεια του Αριουπάγου, όπου πρόσφατα υπήρχε μια θετική εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου για τα δάνεια του ελευθετικού φράγκου. Μιλάμε για ένα φαινόμενο. Τα δάνεια του ελβετικού φράγκου είναι μια ειδική κατηγορία δανείων και οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες του ελβετικού φράγκου είναι μια ειδική κατηγορία οφειλετών. Είναι οι οφειλέτες οι οποίοι όχι φτώχευσαν, αλλά πραγματικά έχουν έρθει σε ένα αδιέξοδο. Ήταν η περίοδος 2006-2008 όπου οι τράπεζες χωρικούσαν δάνεια ελβετικού φράγκου και μάλιστα κάποιες φορές τροποποιούνταν τα ήδη δάνεια σε δάνειο ελβετικού φράγκου, γιατί τότε η ισοτιμία ήταν πολύ επωφελής, αλλά αργότερα άλλαξαν η κατάσταση και εκτοξεύστηκε η ισοτιμία στα ύψη, και αυτό οδήγησε πολλούς οφειλέτες σε αδιέξοδα, γιατί έβλεπαν την οφειλή τους να διωγγώνεται παρά το γεγονός ότι ήταν συνεπείς. Δίναν δηλαδή, καταβάλαν δόση και αντί να μειώνεται, αυξάνονταν. Αυτό είναι μια ιστορία που την έχω έτσι κάπως παρακολουθήσει δημοσιογραφικά, δηλαδή από καθαρό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι για άλλη μια φορά βλέπουμε, όπως είχε γίνει και με τη φούσκα του χρηματιστηρίου και με άλλα πράγματα, χωρίς πάντα ανήκουν στους ανθρώπους που πιστεύουν στην προσωπική ευθύνη απέναντι στα πράγματα. Όλα αυτά όμως μέχρι ένα σημείο, με την έννοια ότι υπάρχει η επίφαση της προσωπικής επιλογής, δηλαδή ότι εντάξει, σου εξέθεταν τι έχεις και διάλεγες, αλλά όλα αυτά υποτίθεται κάποιες φορές ότι διάλεγες, γιατί το τι ακριβώς σου έλεγαν και το πώς σου το έλεγαν και το τι δεδομένα είχες και έκανες μια επιλογή, δεν ξέρω πραγματικά πώς άλλαξαν μετά τα πράγματα. Η συναλλαγή σε ένα ξένο νόμισμα γεννάει ένα συναλλαγματικό κίνδυνο, ο οποίος είναι αδύνατο να είναι γνωστός από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώσεις. Ακριβώς. Οπότε η τράπεζα θα πρέπει να ενημερώνει και να ενημερώνει με κάθε μέσο και εγγράφος για το συναλλαγματικό κίνδυνο που είναι έτοιμος να πάρει με το να υπογράψει μια σύμβαση τέτοια. Mm-hmm. Και κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Έχουν συμβεί όμως στο παρελθόν πάρα πολλές φορές αγωγές ακυρώσεων των δανείων, των συναλλαγών αυτών λόγω καταχρηστικότητας. Κάποιες έχουν δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό, σε δεύτερο βαθμό όμως απίφθηκαν. Οπότε αναμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία την απόφαση του Αριουπάγου, γιατί σε περίπτωση που είναι θετική θα σημάνει πράσινο φως για την κατηγορία αυτών των δανείων. Μάλιστα, λοιπόν, δεν μένει λοιπόν παρά να είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε τι θα γίνει. Αρχές Δεκέμβρη που θα βγει η απόφαση, ελπίζω να τα ξαναπούμε, κυρία Τσιμψέ, για να μάθουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται. Γιατί επίσης μαθαίνουμε ότι και η τραπεζική διαμεσολάβηση είναι στα πρώτα της βήματα, έτσι. Είναι στα πρώτα της βήματα και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσει η τραπεζική διαμεσολάβηση, γιατί είναι μια πολύ ευέλικτη διαδικασία που μπορεί
να συνδράμει στην περίπτωση των κόκκινων δανείων. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, κύριε. Και ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς, φίλοι μου, θα πάμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θα ξεχάσουμε τα δυσάρεστα της ζωής μας και θα ανοίξουμε την καρδιά μας στον ουρανό. Γιατί θα πάμε να κάνουμε μια ευχή. Make a wish. Σε λίγο θα τα πούμε. Για να δούμε τι